του Αθανάσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Άνω Μεράς. Πάντα σε όποιο κήπεδο υπάρχει ποδόσφαιρο, εδώ είστε κύριε Κωνσταντανά, ανεξαρτήτως ομάδων. Μία δήλωση για, για τον τεμπούντο της ομάδας που συνοδεύτηκε με μία μεγάλη πρόκληση απέναντι στον Αοσύρου και μάλιστα με ανατροπή. Θα ήθελα να σας πω και να σας ευχηθώ και εσάς καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε που πάντα είστε δίπλα σε όλες τις ομάδες των Κυκλάδων και στην Άνω Μερά και γενικά στη Μύκονο στο νησί μας. Η ανατροπή ήταν ένα ευχάριστο γεγονός που έγινε. Ήταν ένα πολύ δυνατό και σκληρό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο ΑΟΣ είναι, ήταν και θα είναι μια ιστορική ομάδα των Κυκλάδων. Άρα ψυχολογικά δεν ήταν εύκολη το ξεκίνημα της χρονιάς. Απ' την άλλη, είναι πολύ ευχάριστο το ότι η ομάδα που δεν έχει δέσει ακόμα, δεν είναι στο 100% και ούτε πρέπει να είναι αυτή την περίοδο, κατάφερε ψυχολογικά να ανταποκριθεί όπως έπρεπε και όπως έχουμε ετοιμάσει την ομάδα και να πάρει τη μεγάλη νίκη. Μια νομερά στοχεύει πολύ ψηλά φέτος. Εσείς οι άνθρωποι που τη διοικείτε και έχετε κάνει κάποιες επιλογές, νιώσατε εν μέρη δικαιωμένοι σήμερα? Εν μέρη, γιατί δεν πρέπει να δικούμε ούτε τη μια ομάδα ούτε την άλλη. Και ο ΑΟΣ αντίστοιχα, όπως είπα και πριν, είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Άρα δεν ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Δικαιωμένοι θα είμαστε στο τέλος της χρονιάς, αλλά αρκεί που είδαμε ότι τα παιδιά ψυχολογικά έκαναν αυτό που έπρεπε. Ως διοίκηση, η μεταγραφική περίοδο δεν έχει λήξει ακόμα. Σκοπεύετε για κάτι άλλο, σκοπεύετε για κάτι άλλο? Το 90% του ρόστερ έχει κλείσει. Ο προπονητής, παρόλο τις δυσκολίες στο ξεκίνημα, λόγω του πολύ μεγάλου καλοκαιριού της Μυκόνου και της Σαντορίνης που πλέον υπάρχει, που αυτό είναι ευχάριστο, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες, άρα θεωρώ ότι ήδη έχει ένα πολύ καλό ρόστερ. Θυμολογείτε για την απόκτηση κάποιου τερματοφύλακα, ισχύει αυτό? Ισχύει ότι αν βρούμε κάτι καλό και όπως το θέλουμε, γιατί είχαμε ένα τραυματισμό και ο Τζάβρα σήμερα έπαιζε με ένεση. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε πλήρη στην ομάδα. Ωραία. Να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, μια χρονιά γεμάτη υγεία και στο τέλος να χαρείτε εφόσον θέλετε τόσο πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα και σε όλες τις ομάδες υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ.